Μπα, φεύγει η κυρία πρόεδρος. Ύστερα από τι έγινε, νομίζω πως έχω κάθε δικαίωμα να φύγω. Αντιθέτως, έχετε άμεση υποχρέωση, ό,τι και αν έγινε, να μείνετε. Άρθρον 5, παράγραφος 3 του συντάγματος, η προσωπική ελευθερία του ατόμου είναι απαραβίαστος. Χαίρετε! Άρθρον 55 του αστικού κώδικα. Η σύζυγος υποχρεούται να κατοικεί εκεί που κατοικεί και ο σύζυγος. Άρθρον 1442, η σύζυγος έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιον. Διαζύγιον. Μάλιστα διαζύγιον. Όταν η παιδιότητα του σύζυγου επέλθει ισχυρός κλονισμός στη σχέση του γάμου, χαίρετε! Άρθρον 1442, παράγραφος 2 του αστικού κώδικος. Το δικαίωμα του διαζυγίου πάβει να υπάρχει όταν ο κλονισμός του γάμου οφείλεται εις αυτόν που το ζητάει. Σε μένα οφείλεται ο κλονισμός! Σε ποιον. Για να μην σου πω ότι έχω κι εγώ λόγους να ζητήσω διαζύγιο. Εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να ζητήσεις διαζύγιο. Χαίρετε! Άρθρον 1443 του αστικού κώδικος. Ο σύζυγος δύναται να ζητήσει διαζύγιο λόγω φρενοβλαβίας της σύζυγου. Φρενοβλαβίας εγώ! Χαίρετε! Ρε σύγχρονα στις μηχανούς! Με τις θεωρίες της τρελές και τους λόγους που έβγαζες. Άρθρο 14, παράγραφος 1 του συντάγματος. Ο καθένας δικαιούται να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, γραφτός ή προφορικός. Και άρθρο 4, παράγραφος 2 του συντάγματος. Ελληνίδες και Έλληνες έχουν ίσα δικαιώματα. Χαίρετε. Είπα χαίρετε. Και για το διαζύγιο θα τα πούμε στο δικαστήριο. Άρθρο 1447 του αστικού κώδικα. Το δικαίωμα για διαζύγιο πάβει να υπάρχει με τη συγγνώμη. Τότε